Τα σχόλια για το ντέρμπι. Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι αντάξιο της φήμης των δύο ομάδων. Δύο καλές ομάδες, πάρα πολύ καλές ομάδες, σε καλό γήπεδο. Δώσαν ό,τι μπορούσαν οι παίχτες. Θεωρώ ότι η ισοπαλία ίσως είναι δίκαιο αποτέλεσμα, αλλά θα μπορούσε και οποιαδήποτε από τις δύο ομάδες να κερδίσει το παιχνίδι, αν αξιοποιήσει κάποιες ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν. Στο τέλος όμως βγήκαν ζημιωμένες, μπορώ να πω, και οι δύο ομάδες. Και ότι χάθηκαν βαθμοί για τις δύο ομάδες και επιπλέον ότι χάθηκαν και παίχτες. Εντάξει, υπήρχε ένταση, υπήρχε πάθος από τους παίχτες, αλλά εντάξει, οι κηδητές πρέπει να είναι κάπως πιο ήρεμοι, μπορώ να πω, και να προσαρμόζονται στο παιχνίδι. Οι ομάδες δεν έχουν την πολυτέλεια να χάνουν παίχτες με το παραμικρό. Εντάξει, ίσως η μία κάρτα να ήταν, αν έκανε μαρκάρισμα από πίσω, η δεύτερη δεν ξέρουμε γιατί έγινε. Μας είπε ότι κινήθηκε απειλητικά προς κάποιον. Εντάξει. Εμείς στην ουσία είναι ότι χάσαμε δύο παίχτες. Αυτό το έχουμε πληρώσει και προηγούμενα. Η βαθμή που χάσαμε ήταν επειδή είχαμε χάσει έναν παίχτη για έναν πολύ γελίο λόγο που αποβλήθηκε. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε. Θα συνεχίσουμε. Συγχαρητήρια στην Αταλάντη. Εμείς σαν προπονητές προσωπικά χαίρομαι να παίζω αντίπολους με τον Ηλία, χαίρομαι να συμμετέχω σε τέτοια παιχνίδια, έτσι πρέπει να είναι και οι παίχτες και να προχωρήσει το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος. Ήταν και οι δύο ομάδες, προσπάθησαν για ό,τι καλύτερο γινόταν. Συγχαρητήρια στους παίχτες και των δύο ομάδων. Μπράβο και στους δικούς μου τους παίχτες για την προσπάθεια, γιατί δεν ξέραμε πώς θα βρεθούμε μετά από αυτή τη μεγάλη διακοπή, γιατί δεν νομίζω να υπήρχε λόγος να αναβληθούν τα παιχνίδια στις 23 Δεκεμβρίου. Για ποιο λόγο αναβλήθηκαν δεν κατάλαβα, και να μένουν οι ομάδες ένα μήνα χωρίς υποχρεώσεις. Τέλος πάντων, καλή χρονιά να έχουμε όλοι και ελπίζω το πρωτάθλημα, όπως λένε, να παιχτεί στο γήπεδο.